ένα μουσείο με πολύ πόνο, με πολύ πρόσφατες μνήμες, με πολύ διάθεση εκ μέρους αυτών που τα προσέφεραν, να είναι στη διάθεση του κόσμου του Ηρακλείου και όλου του κόσμου προφανώς και να θυμίζουν τις ηρωικές στιγμές της μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης. Πράγματι ήταν ένα μουσείο το οποίο κακόπαθε σε όλη του την πορεία. Είδατε την κατάσταση σήμερα, δεν θέλω, θα περιοριστώ, δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο. Θα σας πω μόνο ότι αυτό είναι όνειδος για όλους μας και ότι στις προτεραιότητές μας είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε με αυτά τα εκθέματα και με νέα εκθέματα τα οποία θα μας εμπιστευτεί ο κόσμος, ελπίζω, και θα μας τα παραδώσει, ένα μουσείο που να αξίζει την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη. Και γι' αυτό το σκοπό συγκροτήσαμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα παραλάβει τα ευρήματα, μακάρι να καταφέρει να τα ταυτοποιήσει και να τα παραδώσει όταν θα εκπονηθεί ένα σχέδιο λειτουργίας του μουσείου για να το λειτουργήσουμε. Θα γίνει πολύ σύντομα αυτό, σας το υπόσχομαι. Η σκέψη μου να ζητήσω τη συγκρότηση διαπαραταξιακών επιτροπών ήταν ακριβώς γιατί εγώ η ίδια προσωπικώς δεν μπορούσα να βρω καμιά άκρη. Είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, είναι επίπονη δουλειά. Τα ευρήματα δεν ξέρω καν αν μπορούν να ταυτοποιηθούν. Εγώ έχω 2 ή 3 ντοσιέ, τα οποία μελετούσα επί 15 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκρη δεν έβγαλα. Ούτε υπήρξε κάποιος ο οποίος να μου πει αυτά παραλαμβάνεις, να το πρωτόκολλο για να έρθω να κάνω τον έλεγχο και να ξέρω τι παραλαμβάνω. Κανένας.